Κρατήστε ότι συμπληρώνεται πια μία εβδομάδα από την έναρξη αυτή τη τουρκική εισβολή και σε αυτά τα 24 ώρα οι εξελίξει και οι ανακατατάξει σε επίπεδο τόσο επιχειρησιακό όμω και γεωστρατηγικό είναι ραγδαίε. Θα επιχειρήσουμε να τι δούμε με το σωτήρι Δανέζη. Εδώ οι βασικοί παίκτε, θα έλεγε κανεί, σωτήρι ότι είναι τρει. Είναι βεβαίω η Άγκυρα, είναι η Δαμασκό, έρχεται και η Μόσχα. Πού βρισκόμαστε. Πραγματικά. η Ρωσία ίσω είναι ο πιο σημαντικό παίκτη αυτή τη στιγμή στη Συρία. Η Ρωσία πρέπει να δούμε τι θα κάνει για να δούμε Πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συγκέντρωση δυνάμεων στη Μαμπίτς. Χθε mm πάντω -hmm. Χθες πάντως ήταν μια νύχτα αγωνίας στα μέτωπα της Συρίας, καθώς σε πόλεις του Βορρά αλλά και σε στρατηγικής συμμαχισίας περιοχές, σε μικρή έκταση, σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα, μαζεύτηκαν πάρα πολύ ένοπλοι, πολύ διαφορετικοί στρατοί, ο ένας απέναντι στον άλλον με το δάχτυλο του σκανδάλι. Και αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι τι, κινδύνου κινδύνους φέρνει. Ακριβώς, έτσι, ο κίνδυνο γενίκευση. Αυτή τη σύγκρουση και να μπει ο, ο Συριακό Εμφύλιο, ο Συριακό Πόλεμο σε μια τελείω νέα φάση. Ειδικά στη Μαμπίτ, είχαμε εδώ βλέπουμε χάρτε με, με, το πώ κινήθηκε ο Συριακό στρατό σε πόλει κλειδιά όπω το Καμισλή. Έχουμε και άλλες... Και άλλου παρόμοιου χάρτε. Ο Συριακό στρατό κινήθηκε πολύ γρήγορα, μέσα στι 48 ώρε, mm -hmm. και βρέθηκε σε πόλει και περιοχέ μεγάλη στρατηγική σημασία στο βορρά, και αυτό άλλαξε τα δεδομένα σε μια νύχτα. Ειδικά στη Μαμπίτζ λοιπόν, είχαμε του Κούρδου και το Συριακό στρατό από τη μία, από την άλλη, του Τούρκου και την εμπροστοφυλακή του, του Σουνίτε εξτρεμιστέ, και είχαμε και του Ρώσου στη μέση να προσπαθούν να κάνουν το διαιτητή, αλλά και του Αμερικανού, οι τελευταίοι από του οποίου προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προ το Ιράκ. Mm -hmm. και Βέβαια δεν έλειψαν οι αψημαχίε και οι μάχες στα βόρεια, στα περίχωρα της Μαμπίτς, αλλά και κάποια περιστατικά. Υπάρχουν πληροφορίε για, για δύο τουρκικά F-16, τα οποία εγκλωβίστηκαν από ρωσικά Σουχόι. Τα ρωσικά αεροσκάφη αναχέτησαν τα τουρκικά χθε το βράδυ πάνω από τη Μαμπίτση. Είναι και ένα δείγμα για το τι μπορεί να περιμένουμε στη συνέχεια, αν δηλαδή θα έχουμε ενεργή εμπλοκή τη ρωσική αεροπορία mm. σε αυτόν τον πόλεμο. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει νομίζω να, να, να δούμε πώ ε, ο σκηνοθέτη όλη αυτού του θρίλερ. Είναι ε, η Μόσχα, αλλά και ο Συριακό Στρατό. Βλέπαμε πιο πριν την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Συριακό Στρατό για και να καταλάβει πώ μετά από ευνίδια και κατά πολλού παράδοξη συμμαχία αυτή, η στράτευση των Κούρδων Πραγματικά. με τι δυνάμει του Άσαντ. Ήταν μια συμφωνία την οποία πέτυχε η Μόσχα, έφερε κοντά του Κούρδου με τη Δαμασκό και άλλαξε εντελώ τα δεδομένα και στο πεδίο τη μάχη, αλλά και στην κρίση τη Συρία μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια, όπου mm -hmm. φαίνεται ότι η Ρωσία παίρνει το πανοχέρι και οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν οριστικά ίσω τι. Ε, φιλοδοξίες που είχαν στην περιοχή αλλά και στη Μέση Ανατολή, θα λέγαγε κανεί. Ε, το ζήτημα είναι αν αυτό θα φέρει μια κατάπαυση του πυρός. Και αυτό νομίζω πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα. Ε, και για την ώρα τουλάχιστον ο Ερντογάν δεν φαίνεται να πείθεται, δεν φαίνεται να είναι έτοιμο για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Συνεχίζει και τον βλέπουμε να συνεχίζει αυτή την πολεμική ρητορική. σω περιμένει μια πιο δελεαστική πρόταση Εξώ... από τη Μόσχα ο για, ο να... για να καθίσει στο τραπέζι του Δήμα Προγραμματεύσεων και να αποχωρήσει από την Βόρεια Συρία. Ωστόσο οι πιο απαισιόδοξοι λένε πω. Που η Τουρκία ε, κατάφερε να μπει με την ξηβολόγη. Δεν φεύγει εύκολα με μια υπογραφή με την Μπένα, με μια υπογραφή μια διπλωματική σύμβαση. Να συμφωνίας. δούμε. Στι υπογραφέ και στι διπλωματικές διαβουλεύσει θα σταθούμε. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.